Καλώς ήρθατε! Πού κοιτάω, εδώ κοιτάω. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ολοκένουργιο επεισόδιο. Καλοκαιρινό, έχω φουσκώσει κουλούρα. Δεν ξέρω αν χωράω βέβαια. Άστε λίγο την κουλούρα για μετά. Θα κάνουμε παγωτάρα, παγωτό cheesecake, λατρεμένη συνταγή, πολύ εύκολη, πολύ γρήγορη. Θα χρειαστούμε ένα γκάδο το μίξερ, λίγη υπομονή και θα είναι το πιο νόστιμο παγωτό που έχετε δοκιμάσει ποτέ σας. Λοιπόν, θέλουμε ένα γκάδο πολύ κλασικά ή αλλιώς ένα μπολάκι με μίξερ χυρός. Πρώτο στάδιο. Μέσα κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά, παγωμένη πολύ πολύ καλά. Για να μας βγει σε αφράτο το παγωτό όπως θέλουμε. Κρέμα τυρί, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν cheesecake παγωτό. Θα ήταν απλά ένα παγωτό. Νομίζω ότι είναι το πιο φανταστικό γλυκό παύλα παγωτό που έχει δοκιμάσει ποτέ σας. Και τώρα, απλά χτυπάμε το τυρί κρέμα μαζί με την κρέμα γάλακτος μέχρι να αφρατέψει πολύ καλά. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Τι καλύτερο από σπιτικό παγωτό σε ούτε 10 λεπτάκια και μετά θέλουμε 3-4 ώρες στην κατάψυξη. Και για το πιο νόστιμο παγωτάκι, μπορείτε να βάλετε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε μέσα. Εμείς θα κάνουμε cheesecake, νομίζω είναι λατρεμένη συνταγή από όλους και όταν τη δοκιμάσετε θα την αγαπήσετε. Άρα, λίγο υπομονή. Είμαστε έτοιμοι εδώ, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Έχει αφρατέψει έτσι ωραία η κρέμα γάλακτος μαζί με το τυρί κρέμα. Και τώρα, επόμενο στάδιο. Πάει μέσα όλο το ζαχαρούχο. Από ό,τι έχετε καταλάβει, μιλάμε για το εξπρές παγωτό που το έχετε κάνει λίγο πολύ όλοι στο σπίτι. Ζαχαρούχο, κρέμα γάλακτος. Δύο υλικά τα οποία το ζαχαρούχο μας βοηθάει να μην μας τυχώνει και να μην γίνεται κρυσταλλιζέ, δηλαδή το παγωτό πέτρα μέσα στην κατάψυξη. Και κρέμα γάλακτος με τα λιπαρά θα μας δώσει αυτή την υφή που θέλουμε. Χωρίς παγωτομηχανή, χωρίς τίποτα. Και το μόνο που μας μένει είναι χυμό και ξύσμα από ένα λεμονάκι. Πάει μέσα το ξύσμα μας. Θέλουμε και χυμό, περίπου 2 κουταλιές σούπας. Μία και δύο, τέλεια. Και χτυπάμε τώρα για μισό λεπτάκι, δεν θέλουμε παραπάνω, ίσα-ίσα να ομογενοποιηθούν. Γράψτε μου από κάτω. Όταν κάνετε αυτή τη συνταγή, αν δροσιστήκατε και με θυμόσασταν το βράδυ που τρώγατε ένα παγωτά και αράζατε στην μπαλκονάρα σας. Και επίσης θέλω να μου πείτε από κάτω το βίντεο, είμαι καθαρός, πού θα πάτε διακοπές φέτος. Να δούμε πώς μπορέσουμε και συμπίεσουμε κάπου, δηλαδή μήπως σας πετύχω σε κανένα σοκάκι, στις Κυκλάδες. Είμαστε πανέτοιμοι. Εδώ. Κλείνουμε. Το παγωτάκι μας, η βάση του έτοιμη. Μπισκοτάκια, ό,τι τραβάει ο ρεξί σας από μπισκοτάκια, από τύπου digestive, τύπου prepare, γεμιστά, ό,τι σας αρέσει μπορεί να μπει μέσα στο παγωτό μας. Φραουλίτσες, που εδώ είναι το μυστικό για να γίνει ωραίο και δίχρωμο το παγωτάκι μας. Θα χρειαστούμε ένα μπλεντεράκι. Ακούστε κολπάκι. Έχουμε φραουλίτσες, έχουμε πλύνει πολύ καλά και θα πορτοποιήσουμε 8 με 10 φραουλίτσες. Και θα σας πω σε πολύ λίγο το λόγο. Ζαχαρίτσα που σας έχω στη συνταγή μέσα. Και απλά χτυπάμε για 20 δευτερολεπτάκια. 3, 2, 1, καλή χρονιά! Θέλουμε στην ουσία να έχουμε ένα ιδαρές μείγμα από φραουλίτσα και τη ζάχαρη. Να έχει βγάλει όλα τα ζουμάκια της και να μας δώσει αυτή τη διχρωμία μέσα και τη φρεσκάδα της φράουλας μέσα στο παγωτό μας. Γιατί δεν φτάνει μόνο η φρέσκια φράουλα που θα ψιλοκόψουμε, θέλουμε να έχουμε και τα ζουμάκια της φράουλας. Και τώρα τι μας μένει, απλά θα ψιλοκόψουμε τις φραουλίτσες. Άμα είναι μεγάλες σε τέταρτα, άμα είναι μικρές στη μέση κτλ. Κτλ. Όπως θέλετε, αν θέλετε να τις δαγκώνετε και να τις αισθάνεστε, μπορείτε να την βάλετε και ολόκληρη. Έχουμε τη φορμίτσα μας 30x11 με μεμβρανούλα μέσα. Το παγωτάκι μας, η βάση μας είναι πανέτοιμη. Φραουλίτσες ψιλοκομμένες, πουρές, φράουλας, πανέτοιμος και μπισκοτάκια της αρεσκίας σας. Λοιπόν, και τώρα, πολύ σημαντικό, μέσα εδώ, τι θα βάλουμε, θα σπάσουμε διάφορα μπισκοτάκια. Αν θέλετε να βάλετε ανάμεικτα, βάζετε τα ανάμεικτα. Αν θέλετε να βάλετε ένα είδος, βάζετε ένα είδος. Απλά τα χοντροσπάμε. Μαριζούλα και ανακατεύουμε ίσα-ίσα τα μπισκότα μαζί με το παγωτό μας. Αφού ανακατέψαμε το παγωτάκι μαζί με τα μπισκότα, πάμε τώρα να βάλουμε τη μισή ποσότητα μέσα και θα σας πω ακριβώς τι θα κάνουμε μετά. Χτυπάμε να πάει μισή ποσότητα κάτω, βοηθάμε λίγο με τη μαρίζα μας. Φραουλίτσες. Μπαίνουν οι φραουλίτσες στο ενδιάμεσο δηλαδή του παγωτού μας, για να έχουμε παντού σε κάθε κομμάτι τα πάντα. Και τώρα το τελειότερο σημείο του παγωτού μας είναι να μπει
Αυτός ο υπέροχος πουρές φράουλας. Κοιτάξτε εδώ. Έτσι, ζυγζάκι. Να μπει μέσα στο παγωτό μας για να παγώσει και να έχουμε όταν κόβουμε κομματάκι ενδιάμεσα τον πουρέ φράουλας. Και τώρα, τελειώνουμε με το υπόλοιπο παγωτάκι μας. Έτοιμο το παγωτάκι μας. Έχω κρατήσει από ό,τι έχετε δει 3-4 μπισκοτάκια. Απλά τα σπάμε στο τελείωμα από πάνω. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Ή μου τα βάζετε ολόκληρα καρφιτσωμένα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το ντεκοράρετε εσείς όπως θέλετε. Και τώρα, το μόνο που μένει είναι τι. Να το κλείσουμε πολύ καλά, για να μην καεί από την ψήξη της κατάψυξης. Χτυπάμε ελαφρώς για να απλώσει ομοιόμορφα στη φόρμα μας και μπαίνει η κατάψυξούλα για 3 με 4 ωρίτσες. Παγωτάρα έτοιμη! Το περιμένατε, ούτε αυτό το περιμένατε. Ήρθε η ώρα να το ξεφορμάρουμε. Λοιπόν, ξύλο ή μια πιατέλα μεγάλη, ό,τι σας βολεύει, να είναι μακρόστιμη για να μπορέσει να γυρίσει το γλυκάκι μας. Παπ, παπ. Και κοιτάξτε εδώ τώρα την ομορφιά που έχουμε φτιάξει. Παγωτάρα cheesecake με ελάχιστα υλικά στο σπίτι, πολύ πολύ εύκολα. Είμαι πανέτοιμος. Έχω φτιάξει και σπιτική μαρμελάδα φράουλα, μπορείτε να φτιάξετε κι εσείς. Είναι πολύ εύκολη, την έχουμε και στο site. Μπορείτε να κάνετε παπάδες με αυτό το γλυκό, δηλαδή μπορείτε να το διακοσμήσετε, να το σερβίρετε όπως μπορεί να φανταστεί. Η φαντασία σας δεν πάει, αλλά εγώ θα το πω, μια χαρά. Και μπαίνει μπόλικη σπιτική μαρμελάδα φράουλα από πάνω. Απλώνουμε τη μαρμελάδα που είναι προαιρετικά έτσι, γιατί το παγωτάκι μας είναι ήδη πεντανόστιμο. Μπορείτε να βάλετε σιρόπι φράουλα, μπορείτε να βάλετε σπασμένα μπισκότα, μπορείτε να βάλετε ό,τι φράουλα σας αρέσει, ό,τι μαρμελάδα σας αρέσει. Κορυφίτσες από δυο μου που θέλει και ο Νίκος, ο αδερφός. Πιατάκι. Ένα πιατάκι να σερβίρουμε ένα ωραίο κομματάκι και πάμε τώρα εδώ. Αυτό που λένε στο χωριό μου είναι το marbling. Το μαρμαρωτό δηλαδή, ότι έχει μέσα όλες αυτές τις υπέροχες στρώσεις που ετοιμάσαμε τόση ώρα, που έχει παντού μαρμελάδα φράουλα, έχει παντού τις φραουλίτσες, έχει παντού τον πουρέ από φράουλα, τα μπισκότα μας, το παγωτό μας. Έχει τα πάντα στην απόλυτη ισορροπία. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την συνταγή μας. Πολύ εύκολη συνταγή, παγωτό από τα λίγα, cheesecake, νομίζω το λατρεύετε περισσότερο, θέλω να το κάνετε. Είπαμε, οι ερωτήσεις που σας αφήνω είναι δύο. Γράψτε μου από κάτω αν σας άρεσε η συνταγή, αν την κάνατε και πώς σας φάνηκε και τι θέλετε να δείτε επιπλέον από εμάς. Γιατί συνεχίζουμε αυτό το έργο που κάνουμε εδώ και 2 χρόνια. Επιπλέον, πού θα πάτε διακοπούλες, γράψτε μου γιατί αυτό το παγωτό ήδη εμένα με έχει πάει κυκλάδες. Δηλαδή αυτή η δροσεράδα που έχει με ταξιδεύει. Και το μόνο που έμεινε είναι να το χαρώ εγώ μέχρι να το φτιάξετε εσείς. Λίγο παγωτάκι, λίγο μπισκοτάκι, λίγο φραουλίτσα. Κοιτάξτε εδώ, έχει τα πάντα σε μια μπουκιά. Αυτά από μένα. Έφαγα, δεν χόρτασα, πρέπει να κρατηθώ. Έχω κυλίτσα ακόμα. Κάντε αυτή τη συνταγή, αφήστε μου σχόλια, πατήστε καμπανάκια, κάντε subscribe, αγαπήστε μας, να μεγαλώσουμε κι άλλο, είναι δωρεάν. Θα αφήσει εδώ και ο σκηνοθέτης, θα βάλει ένα subscribe από εδώ, κάτι θα κάνουν έτσι όπως κάνουν όλοι οι YouTubers. Αγαπήστε μας, βάλτε μας στο σπίτι σας, γιατί είναι δωρεάν και χωρίς τη δική σας στήριξη δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Αυτά από μένα, φιλάκια πολλά, καλά μπάνια και να περνάτε πανέμορφα.